Επόδυνε θυσίε και σκληρή μάχη τα βγάζουν πέρα χιλιάδε νοικοκυριά στη χώρα μα, καθώ τουλάχιστον τρία εκατομμύρια άτομα ζουν στα όρια τη φτώχεια, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή. Κόβουν περιτά έξοδα, ακόμα και μικρέ πολυτέλειε και ψωνίζουν κυρίω για να στρώσουν το καθημερινό τραπέζι. Ό,τι έχει ο καθένα όπω μπορεί, ζει. Είτε με πολλά, ζει και με λίγα, ζει. Απλώ περιορίζουμε λίγο τι ποσότητε και περνάμε εκεί που τα πετούσαμε δεν πετάμε τίποτα. Όταν μάλιστα οι γονεί θα πρέπει να εξασφαλίσουν εισόδημα για μια πιο πολυμελή οικογένεια, τότε ο προπολογισμό δεν βγαίνει. Καθώ περιλαμβάνει φαγητό, ρούχα, παπούτσια και φροντιστήρια για πολλά παιδιά. Ενδεικτικό είναι ότι χιλιάδε πολίτεκνοι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Οι πολίτεκνοι του Ηρακλείου, 11.000 οικογένειε, είναι γύρω στι 4.000 οικογένειε οι οποίε έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα. Δεχόμαστε καθημερινά αιτήματα για βοήθεια δίνουμε ξηρές τροφές, χαρτικά, σχολικά, ρούχα και διάφορα άλλα είδη. Ανησυχητικό είναι το δεδομένο που προκύπτει από τα στοιχεία καθώς χωρίς κοινωνικά επιδόματα το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα εκτινάσεται στο 48,2%. Μάλιστα μόνο το τελευταίο διάστημα οι αιτήσει για διανομή τροφίμων μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 12%. Ήταν 7.715 οι οικογένειες που υπήρχαν στο ΤΕΒΑ και στο κλείσιμο του προγράμματος μέχρι και το σταμάτημα των διανομών ήταν 8.115. Πράγμα που σημαίνει μια αύξηση 12%. Οι καταστηματάρχες και οι έμποροι είναι από τους πρώτους που αισθάνονται τις συνέπειες που αφήνει πίσω της η δίνη της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς βλέπουν τις νέες συνήθειες των καταναλωτών, δηλαδή τις αγορές με το κομμάτι. Μέχρι τώρα ξέραμε τα κιλά, τώρα πλέον έχουμε περάσει και στο κομμάτι. Δηλαδή ο καταναλωτή τονίζει και με το κομμάτι. Δηλαδή σου λέει: Είμαστε πέντε άτομα, θα πάρουμε έξι μπριζόλε, πέντε μπριζόλε. Παλιά έμπαινε μέσα, σου λέγε: Βάλε μου δύο κιλά, βάλε μου τρία κιλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση και στις τιμές του κρέατος. Ωστόσο και οι επιχειρήσεις βιώνουν δυσκολίες καθώς τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και τα έσοδα σε πολλές περιπτώσεις έχουν μειωθεί. Πριν την κρίση ένα εδεικτικό ήταν ότι ο λογαριασμός ήταν γύρω μηνιαίο 1.300 ευρώ και αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός αυτού του, του μήνα μου ήρθε 3.300. Μπορώ να σας πω ότι παντού υπάρχει ακρίβεια. Από τα κάψιμα, οι διατροφείς, όλα έχουν πάρει επάνω και οι διτανικοκυριά προετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.